Εδώ στο εργατικό κέντρο συμμετέχουμε σε αυτή την απεργία και καλούμε όλο τον κόσμο στις 10.30 το πρωί. Μαζί με τη ΓΕΣΕ, όπως είπα, συμμετέχει και η ΑΔΔ. Οι επικείμενες συμφωνίες της κυβέρνησης με την Τρόικα οδηγούν τους εργαζόμενους σε ξεσηκωμό. Έτσι απαντούν αρχικά με 24-ωρη πανεργειακή απεργία αύριο. Με ένα λόγο δηλαδή καταργούνται τα πάντα. Καταργείται το Σύνταγμα, καταργούνται διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ο κοινωνικός διάλογος ο οποίος έγινε μέχρι τώρα και οδήγησε σε αποτελέσματα φαίνεται ότι ποδοπατείται και ξεκάθαρα βαδίζουμε σε νομοθετική ρύθμιση. Οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες ήταν μια δημοκρατική ελευθερία και ισχύουν παντού, πάνε στο περιθώριο και πάμε σε μέτρα ύφεσης, ανεργίας, φτώχειας. Οδηγούμαστε, μπορώ να πω, σε κόλαση, γιατί τα μέτρα αυτά είναι καταστροφικά και εκτός των άλλων αλλάζουν όλα τα δεδομένα και όλο το πλαίσιο το οποίο έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τρόικας γίνονται πιο ευέλικτες και τα ωράρια μεγαλώνουν. Και όλα αυτά μας οδηγούν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Τα όσα σημειώθηκαν και από τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί, αλλά και της αντίδρασης που θα πρέπει να επιδείξουν οι εργαζόμενοι. Δυστυχώς, ούτε στις πιο απεσιόδοξες προβλέψεις δεν μπορούσε το μυαλό κανενός να φανταστεί ότι φτάσαμε εδώ. Η Ελλάδα παραλύει. Γίνεται μια χώρα χειρότερη και από την τελευταία τριτοκοσμική. Παραλύει συνεχώς ο κοινωνικός ιστός. Αυτοί οι τύποι, που κάποιοι λέγονται πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές κτλ., θα γραφτούν με τις πιο μελανές σελίδες της ιστορίας. Έχουμε φτάσει σήμερα όταν οι Τούρκοι παίρνουν το φόρο της 10ης, αφού να παίρνουν τις 60ης και τις 70ης. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί να ζήσει καμία οικογένεια. Θυμηθείτε τα πόσα είπε ο Σάββας Ρομπόλης, που ήταν λίγα μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν την προηγούμενη εβδομάδα στη συνέντευξη που είχαμε. Σήμερα υπάρχει ένα στοίχημα. Ή ανατρέπεται αυτή η πολιτική, ή κάποιοι από αυτούς τους τύπους πάνε στο σπίτι τους και μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, ή παραδεχόμαστε τη μοίρα μας. Το στοίχημα λοιπόν των εργαζόμενων και όλης της ελληνικής κοινωνίας είναι να ξεκινήσει ένα νέο απελευθερωτικό μέτωπο τύπου κατοχής για να μπορέσει να απαλλαγεί από αυτά τα μέτρα. Προσπαθούν να κόψουν τον κατώτατο, να μειώσουν τον κατώτατο μισθό. Αμέσως μετά, με την εφαρμογή της μετενέργειας, να οδηγήσουν τις κλαδικές συμβάσεις σε επίπεδα Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης ή σε ατομικές συμβάσεις και σε κάποια άλλη φάση αργότερα, για να μας σώσουν πάλι, θα ζητήσουν να περικοπεί και ο 13ος και ο 14ος μισθός, μιας και σε άλλες χώρες όπως θα ισχυριστούν στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Δηλαδή βαδίζουμε προς τον όλεθρο σαν χώρα και σαν κοινωνία.